Εμείς συνεχίζουμε από το ΔΑΚ Κοζάνης και τώρα έχω τη χαρά και την τιμή στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης να έχω τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας, τον κύριο Λάζαρο Ψωμιάδη. Πρόεδρε, καταρχήν συγχαρητήρια και από εμάς για την τεράστια μεγάλη μπασκετική επιτυχία για ένα μικρό χωριό της Καστοριάς και επειδή θα μας ακούνε και στην Καστοριά, να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας στην ομάδα. Μια καινούρια μέρα ξεκινά για τον μπάσκετ στη Μεσοποταμία. Ξέρω ότι σας στήριξε ο κόσμος πάρα πολύ, ήταν παρόν στο γήπεδο. Σήμερα ήταν το επιστέγασμα όλων αυτών των προσπαθειών σας. Λίγα λόγια για όλη την τρομερή αυτή πορεία φέτος που έχουμε στην Μεσοποταμία. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Όντως έτσι είναι, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια τα παιδιά. Κάναμε μια προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια με τον κόσμο της Ελλήνη και βάλαμε στόχο την άνοδο στην Γάμα Εθνική. Ένα χωριό, όχι πασχετικό, ποδοσφαιρικό, έτσι δική η Μεσοταμία. Ιστορικά είναι. Ιστορικά είναι τέλειο. Θέλαμε να βάλουμε και εμείς στο χάρτη το μπάσκετ, το πάγκο στα μέσα. Το δουλέψαμε, το εκπληρώσαμε και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στον κόλτς, σε αυτά τα υπέροχα παιδιά. Δεν έχω να πω λόγια, τα παιδιά είναι ένας προς ένα. Και τους ευχαριστώ και είναι μεγάλη μας τιμή που τίμησαν τη φανέλα του Πάγου Σταμίας. Όντως, το κόσμος στήριξε την προσπάθειά μας. Τώρα, όπως είπατε, ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Είναι ένα δύσκολο έργο. Θα τα βάλουμε κάτω, θα ξεκουραστούμε λίγο. Ο κότσου είπε 10 μέρες, εγώ θα βάλω παραπάνω, ένα μήνα. Και μετά από εκεί και πέρα θα τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και αν μπορούμε να σταθούμε στη Γάμα Εθνική, θα σταθούμε εις άξια. Πάντως, τηρουμένων των αλλαγιών, είχατε το καλύτερο ρόστερ στην κατηγορία και αυτό το ρόστερ δεν σας πρόδωσε ποτέ. Δηλαδή, οι επιλογές του προπονητή, με τη δική σας την όθηση, τη διοικητική, ήρθαν τα παιδιά στην ομάδα, έγινε μία ομάδα, έγινε μετά μία οικογένεια και έγινε μετά μία πρωταθλήτρια ομάδα. Είπατε και εξηγήσατε για την επόμενη μέρα. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε ως ομάδα σε αυτούς που μας βλέπουν και θέλουν να έρθουν κοντά σας να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια? Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Εμείς το μήνυμα μας που θέλουμε να στείλουμε είναι να ενισχύσουμε το μπασκετικό κόσμο της Μεσοποταμίας, να φέρουμε όσο πιο πολλά παιδιά γίνεται στο παρκέ. Το έχουμε καταφέρει, αν και η πανδημία λίγο μας στέρισε κάποια πράγματα. Προσπαθούμε να στήσουμε ξανά από την αρχή, είμαστε σε καλό δρόμο. Εμένα χαρά μου ήταν ότι σε όλα τα παιχνίδια τόσο ήταν 20-30 παιδάκια από τις ακαδημίες και πανηγύριζαν. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός μιας ομάδας, αυτό που είπατε προηγουμένως. Και αντιλαμβάνομαι και μπορώ να καταλάβω αυτή τη στιγμή και την συγκίνησή σας γιατί βρήκατε πολλά εμπόδια στην πορεία σας, δεν ήταν εύκολος ο δρόμος προς τον πρωτοαθλητισμό, αντιμετωπίσατε αντικειμενικά πολλές δυσκολίες, τις γνωρίζω και μέσα από την κάμερά μας και μέσα από την αθλητική ανασκόπηση να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια σε εσάς, σε όλο το επιτελείο που βρίσκεται πίσω από εσάς, γιατί να πούμε δεν είναι μόνο ο πρόεδρος ο κ. Ψωμιάδης πίσω από αυτή την ομάδα, είναι ένα πλήθος ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή την ομάδα. Πραγματικά αυτή η ομάδα έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, ποιοτικό μπάσκετ και είναι άξια πρωταθλήτρια. Συγχαρητήρια πρόεδρε για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που ήθελα να πω είναι να αφοπλίσουμε και περισσότερα παιδάκια, γι' αυτό η συγκίνησή μου. Προσπαθούμε να φέρουμε όσο πιο πολλά μπορούμε παιδιά στο παρκέ, να αφυπνίσουμε τους γονείς να είναι κοντά σε αυτή την προσπάθειά μας, γιατί όπως είπατε έχει μεγάλο τρέξιμο, έτσι, είναι μεγάλος ο αγώνας, ο κορδοφάς. Και τέλος και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και εσάς για την στήριξη, για την παρουσία μας, για την παρουσία. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Αμανατίδη για την παρουσία του εδώ πέρα και την τιμή που μας έκανε να μας δώσει τα μετάλλια, και τον κύριο Σαββίδη για την απονομή του καλού. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζουν σε αυτά τα υπέροχα παιδιά, στους 18 παίχτες και στον coach, τον Ζήση τον Τζελίνη. Ένα πάρα μεγάλο ευχαριστώ. Και φυσικά και στη διοίκηση, στο επιτελείο μου, που απαρτίζεται το 60% από γυναικείο. Όντως, είναι γυναίκες,
Μάλλον γι' αυτό πάτε πήγατε καλά. Είναι ένας σοβαρός παράγοντας, γιατί είναι λίγο πιο αντικειμενικά πιο σκληρές από εμάς. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να κλείσουμε εδώ με τις τελευταίες κουβέντες του Προέδρου, του κ. Ψωμιάδη, να κλείσουμε αυτή την σύνδεσή μας από, από το ΒΑΚ Κοζάνης. Ο κ. Ψωμιάδης, ο πρόεδρος της, του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας, μας ανέλησε όλο το σκεπτικό του για τη νέα χρονιά. Θα βάλει τα πράγματα κάτω, θα δει με τους υπόλοιπους τι μπορούν να κάνουν για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας να είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία του χρόνου. Όλους εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.